Ξεκινώντας την περιοδία του από την Αγία Βαρβάρα, ο Κώστας Σιμίτης αναφέρθηκε στα προβλήματα της περιοχής αλλά και στον κοινωνικό διχασμό που εφάρμοσε χρόνια η συντηρητική παράταξη. Το περιβάλλον αυτό το οποίο διέκρινε την κοινωνία ανάμεσα σε τάξεις, στους προνομιούχους που είναι από την άλλη μεριά και στους μη προνομιούχους που είναι από εδώ, το δημιούργησε η συντηρητική παράταξη. Και γιατί το δημιούργησε η συντηρητική παράταξη? Γιατί πρεσβεύει μία αρχή. Την ακούτε όταν τη λένε οι εκπρόσωποι της στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Πρέπει να αφήσουμε τους επιχειρηματίες να βρουν τι είναι το σωστό και αυτό το σωστό να εφαρμόσουν. Ο κύριος Σιμίτης έκανε πάντως και σήμερα αναφορά στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Είχα μια συνομιλία με τον Ανδρέα Παπανδρέου για το ποιες ήταν οι αντιδράσεις. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις και με βάση την εμπειρία εδώ της Αγίας Βαρβάρας σχεδιάσαμε μετά την Πανελλήνια τότε εξόρμηση. Η μετέπειτα λοιπόν επιτυχία του ΠΑΣΟΚ έχει και τη ρίζα της εδώ στην Αγία Βαρβάρα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Εγάλεο και μίλησε σε πλήθος κόσμου. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία είναι κοντά στο λαό και έχει αίσθηση πού πρέπει να επέμβει για να επανορθώσει αδικίες, πού πρέπει να επέμβει για να δώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης, πού ζει και μαχθεί ο κόσμος και χρειάζεται συμπαράσταση. Το βράδυ ο κύριος Σιμίτης μίλησε σε συγκέντρωση στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Γνωριζόμαστε 22 ολόκληρα χρόνια. Γνωριζόμαστε στους μεταπολιτευτικούς αγώνες για να καταργήσουμε το κράτος της δεξιάς και να δοθούν ουσιαστικά δικαιώματα και μεγαλύτερες ευκαιρίες στους απλούς ανθρώπους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε πρόγραμμα ανάπλασης 9.000 στρεμάτων του Ελαιώνα και προστασίας του όρους Εγάλαιο και του Ποικίλου Όρους. 3.200 στρέμματα που αποτελούν τη σημαντικότερη ανάσα της Δυτικής Αθήνας θα αποδοθούν στη χρήση των κατοίκων. Η έκταση αυτή που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους οικισμούς των περισσότερων δήμων της Δυτικής Αθήνας και τον ορεινό όγκο του Εγάλαιο και του Ποικίλου θα ελευθερωθεί για να αποτελέσει Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και χώρο αναψυχής για τη Δυτική Αθήνα και γενικότερα για όλο το Λεκανοπέδιο. Η ολοκλήρωση και η ελευθέρωση της έκτασης και απόδοσή της υπολογίζεται και θα γίνει, θα προσπαθήσουμε στην επόμενη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση τη νέα του ΠΑΣΟΚ.